Τρεις νέες καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο του θεάτρου από άλλους ηθοποιούς εξετάζει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών με το ερώτημα της αποβολής. Την ίδια ώρα, ο Πέτρος Φιλιππίδης παραμένει σε υποχρεωτική καραντίνα και τις επόμενες ημέρες θα αποφασιστεί σε ποιον θάλαμο των φυλακών Τρίπολης θα οδηγηθεί. Σε καραντίνα παραμένει ο Πέτρος Φιλιππίδης, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό των φυλακών Τρίπολης, παρότι το τεστ κορονοϊού έχει βγει αρνητικό. Ο ηθοποιός και θεασάρχης εξακολουθεί να βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση και δείχνει να μην έχει ξεπεράσει το σοκ της προφυλάκησης. Τις επόμενες ημέρες θα αρχίσει να προαυλίζεται με άλλους κρατουμένους, μεταξύ των οποίων είναι και ο Δημήτρης Λιγνάδης, ενώ θα αποφασιστεί σε ποιον από τους 5 θαλάμους 20 ατόμων θα διαμένει. Οι τρεις γυναίκες που κατέθεσαν τόσο στον εισαγγελέα όσο και στην ανακρίτρια και με τα όσα κατήγγυλαν για τις σεξουαλικές επιθέσεις οδήγησαν τον δημοφιλή κωμικό στο κελί, τηρούν στάση αναμονής. Γνωρίζουν πως υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος μέχρι το δικαστήριο και αναμένουν, όπως λένε, τη δικαίωση. Γνωρίζει ότι είναι μακρύς ο δρόμος μέχρι την τελική δικαίωση. Νιώθει βεβαίως ικανοποίηση προς το παρόν. Περιμένει την συνέχιση της διαδικασίας και την τελική έκβαση της υπόθεσης. Και περιμένει την δικαίωσή της όχι μόνο για την ίδια, αλλά και στο πρόσωπο όλων των άλλων θυμάτων και όλων των άλλων παθόντων από αυτήν την εξακολουθητική αυτή συμπεριφορά. Τρεις νέες καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο του θεάτρου έχουν φτάσει στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του Σωματείου, Σπύρος Μπιμπίλας, στην εκπομπή του Αντένα Καλοκαίρι μαζί, στα τέλη Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει το πειθαρχικό όργανο του Σωματείου για τις νέες καταγγελίες. Ξεκαθάρισε όμως πως δεν αφορούν την περίπτωση Φιλιππίδη. Στο Σωματείο μας όχι. Δεν ξέρω αν έχουν πάει στην εισαγγελία και δεν ξέρω αν κάποιες άλλες κυρίες που έχουν πει ορισμένα πράγματα, αλλά ιδιωτικά, αν θα τα πούν ποτέ στο πειθαρχικό ή στην εισαγγελία. Η ανάκριση με κατηγορούμενο τον Πέτρο Φιλιππίδη για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού κλείνει και αναμένεται τις προσεχείς εβδομάδες να συνεδριάσει το δικαστικό συμβούλιο για να αποφασίσει περί της παραπομπής του σε δίκη. Σε αυτό το διάστημα, η πλευρά των θυμάτων, έχοντας επιλέξει τον δρόμο του φυσικού του δικαστή, χωρίς τυμπανοκρουσίες, τηλεδίκες, σιωπώντας τα μέσα από σεβασμό στο τεκμήριο θεότητας κάθε κατηγορουμένο, όποιος είναι αυτός, και μιλώντας εκεί που αρμόζει, έπραξε αυτό που όφιλε. Δεν είναι ώρα για να κάνουμε λόγο ούτε για νικήσει ή τέσει ή κερδισμένου χαμένου. Εδώ η ποινική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του ηθοποιού εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει αίτημα άρσης ή αντικατάσταση τη προσωρινή κράτηση με όρους.